C'est dur, dur être bébé. Σταύρος Γρίλης, ένα παιδί φαινόμενο όσον αφορά με το drift, το οποίο drift τι σημαίνει, τι είναι το drift? Είναι αγώνες αυτοκινήτων, πλάγιολυσένοντας, δηλαδή το αμάξι κινείται πλάγια. Ναι. Και πώς η αγωνιστικότητα, πώς γίνεται και πώς βαθμολογείται κάποιος που συμμετέχει στο drift? Υπάρχει ένας κριτής, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, τι γραμμή να ακολουθήσουμε, με τι γωνία να περάσουμε, και όποιος καταφέρει και πλησιάσει πιο κοντά σε αυτά που λέει ο κριτής παίρνει και την υψηλότερη βαθμολογία. Η πρώτη φορά ήμουνα 7 χρονών με ένα Mazda, ναι, και προσπάθησα και έκανα drift. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, έχουμε από ηλικία 8 χρονών μέχρι και σήμερα, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες. Ναι. Μπορείς να μας πεις πού ακριβώς έχεις συμμετάσχει, πού έχεις πάει, ποιες χώρες έχεις πάει? Έχω, βασικά τις περισσότερες αγώνες έχω κάνει στην Κύπρο. Ναι. Έχω τρέξει και στην Ελλάδα σε πολλά μέρη. Και στην Ουγγαρία. Η καλύτερη διάκριση? Στην Κύπρο. Στον Κύπρο. Αγώνα. Η αγωνία υπάρχει, έχουμε τακτική επικοινωνία με τον Μιχάλη την ώρα του αγώνα. Το ζω από εδώ. Υπάρχει η αίσθηση του φόβου, μην γίνει τίποτα έτσι καμιά φορά? Αυτή την αγωνία την έχετε? Είναι επικίνδυνο? Θεωρώ ότι το αυτοκίνητο του αρχικά είναι πολύ καλά φτιαγμένο. Δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί άλλωστε αν δεν ήταν καλά φτιαγμένο. Έχει τη μέγιστη ασφάλεια, τηρούνται υποχρεωτικά όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Σταύρος ποτέ δεν μου έδωσε την εντύπωση και την αίσθηση ότι έκανε κάτι επικίνδυνο. Ίσως γιατί λένε πολλοί ότι το έχει μέσα του και του βγαίνει πολύ φυσικά όλο αυτό. Δεν έχω φόβο. Αγωνία έχω. Φόβο όχι, δεν έχω. Μάλιστα. Εδώ είναι ο μικρός. Ποιος είναι? Ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Και εδώ? Ο Στέργιος Χρήστος. Ο Στέργιος Χρήστος και ο Ηλίας. Λοιπόν, Ηλίας Πασχάλης. Πείτε μας έτσι λίγα λόγια εδώ για τον αδερφό σας. Ξέρω πως ο Σταύρος, ναι, από μικρός ασχολείται από τα 5 νομίζω χρονών, ναι, είχε αρχίσει και οδηγούσε πρώτα με μία γουρούνα και, ναι, στη συνέχεια μία φορά εμείς ήμασταν στο σπίτι και μία φορά που έβρεχε το χειμώνα ήταν στην πίστα. Και ο Σταύρος πήρε του μπαμπά μου το αμάξι, τον BMW, ναι, όπου αυτό είναι στην Κύπρο τώρα. Ναι. Και ρώτησε τον μπαμπά του να μπορώ να δοκιμάσω. Μπορώ να δοκιμάσω. Και είπε ναι, και τότε άρχισε και έκανε. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή? Η καλύτερη. Εντάξει, σημασία για μένα ότι έχει το δικαίωμα που μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα του στήχιζε πολύ, επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν το επιτρέπουν να αγωνιστεί. Να κάνει μια απλή εμφάνιση όπως θα κάνει τώρα το Σεπτέμβρη σαν show, μπορεί. Να αγωνιστεί δεν το επιτρέπεται ακόμη εδώ στην Ελλάδα, λόγω ηλικίας. Το ότι του δόθηκε ευκαιρία να υπάρχει εκεί, να συνεχίσει να κάνει αυτό που τόσο πολύ του αρέσει και θέλει, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όλο αυτό του προσθέτει εμπειρία, θεωρώ, το οποίο δεν θα μπορούσε να το αποκτήσει όχι στην Ελλάδα, πόσο μάλλον εδώ στην ΚΟΠ που ζούμε. Εδώ ούτε πίστα υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα καμία. Θεωρώ ότι του δίνεται μεγάλη ευκαιρία
Και ευχαριστώ πολύ όσους το βοήθησαν γι' αυτό. Είναι ο κύριος Χριστάκης που του επέτρεψε, είναι το κλαμπ που υπάρχει στην Κύπρο, η Ομοσπονδία εκεί που υπάρχει. Όλοι βοήθησαν στο Ναό Σταύρος να μπορεί να βρίσκεται εκεί. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τώρα, αν μετά από αυτό καταφέρνει να έχει κάποιες διακρίσεις, είναι το καλύτερο, μια επιβράβευση για εκείνον. Παίρνει κουράγιο σου να συνεχίσει, αν και για εκείνον δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βρίσκεται εκεί, να αγωνίζεται. Έχει δεθεί πολύ με τους οδηγούς εκεί, τους βλέπει φίλους όλους, θα πάνε, θα μετά τον αγώνα, θα έχει φαγητό. Το ζει διαφορετικά. Και όπως σας είπα, έχει τη δυνατότητα να προπονηθεί και να ευχαριστηθεί και αυτό που κάνει. Επειδή είχα τον... ήταν μοναδικός drifter και μικρότερος και ένιωθα υπερήφανος γιατί ήταν ο μοναδικός στον κόσμο. Σ' αρέσει έτσι πως παίρνει τις στροφές, ε? Ναι. Εσύ τις παίρνεις με το ποδήλατο? Όχι. Ναι. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός και ο καλύτερος drifter με το ποδήλατο στον δρόμο, έτσι δεν είναι? Όχι, προσέχω. Τελειώντας, ήθελα να μου πεις δύο λόγια για την οικογένειά σου, πόσο σε στήριξε και ειδικά για τον μπαμπά σου και τη μαμά σου, οι οποίοι σε όλο αυτόν τον καιρό ήταν κοντά σου. Έτσι, μας πεις δύο λόγια γενικά. Νιώθω, ας πούμε, τυχερός που με αφήνουν και κάνω αυτό που μου αρέσει και με στηρίζουν. Και ότι πράγματι ήταν πάρα πολύ κοντά, πίστεψαν σε αυτό το οποίο πραγματικά είχες, είναι ένα αστέρι, είναι ένα φαινόμενο. Είναι κάτι το οποίο, όπως λέμε πολλές φορές, ένα χάρισμα. Το οποίο πίστεψαν, το ίδιο ο πατέρας και η μάνα σου, και είπαμε να προχωρήσουμε. Και έφτασε εδώ που έφτασε και έμειναν και εκείνοι ικανοποιημένοι, αλλά και εσύ, έτσι δεν είναι? Ναι. Zero.